Με τη λήξη της σχολικής χρονιάς ξεκινούν εργασίες για τη στατική ενίσχυση του κτηρίου της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Ο Βασίλης Λαμπρινός υπέγραψε τη σχετική σύμβαση με τις εξελίξεις να προκαλούν ικανοποίηση στις διευθύνσεις και στους συλλόγους γονέων των τεσσάρων σχολείων που συστεγάζονται στην πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία. Υπήρχε ένα χρονοδιάγραμμα 15 μηνών και αποσκοπή στην ακριβώς την ενίσχυση του κτηρίου ώστε να είναι ασφαλές για τα παιδιά που είναι μέσα. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μια προσπάθεια πολλών ετών βρίσκει σήμερα δικαίωση. Υπογράψαμε τη σύμβαση για τη στατική ενίσχυση όλου του συγκροτήματος της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας. 6 διαφορετικά κτίρια, πάνω από 2.500 τετραγωνικά. Η υπογραφή της σύμβασης του έργου για τη στατική ενίσχυση του σχολικού συγκροτήματος της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας μας βρίσκει ικανοποιημένους, ολόκληρη τη σχολική κοινότητα, καθώς αποτελεί έναν πόθο, μια διεκδίκηση, την οποία εδώ και πάνω από 15 χρόνια διεκδικούμε. Την ίδια ώρα οι διευθύνσεις και οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων των τεσσάρων σχολείων ζητούν από τη Δημοτική Αρχή απαντήσεις ως προς τα χρονοδιαγράμματα, τα μέτρα ασφαλείας, την εξασφάλιση της απρόσκοπτης εκπαιδευτικής διαδικασίας και την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Να υπάρξουν σαφείς δεσμεύσεις από πλευράς Δημοτικής Αρχής αλλά και αναδόχου για τα συγκεκριμένα μέτρα ασφάλειας τα οποία θα τηρηθούν, ώστε να μπορεί με ασφάλεια να διεξάγεται το μάθημα και φυσικά η διαδικασία να είναι απρόσκοπτη, να μην έχει κενά και καθυστερήσεις. Ήδη 2 χρόνια τώρα με την πανδημία, στα παιδιά μας, αλλά και στις οικογένειές μας και στους εκπαιδευτικούς των παιδιών μας έχουν δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα. Φωνάζουμε ότι δεν θέλουμε να γίνουμε νέο καπετανάκιο. Θέλουμε σαφείς δεσμεύσεις, σαφές χρονοδιάγραμμα. Το σχολικό συγκρότημα αποτελείται από 6 στατικώς ανεξάρτητα κτίρια, ενώ οι εργασίες εκτελεστούν τμηματικά με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τους 15 μήνες. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Η λογική της κατασκευής είναι 1:1 τα κτίρια, ώστε να εκενώνονται σταδιακά, να πηγαίνουν στις λιώμενες αίθουσες που θα εγκατασταθούν για το σκοπό αυτό στην αυλή.